Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Έχουμε κοντά μας έναν πολύ μεγάλο Έλληνα αθλητή, έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, έναν Ολυμπιονίκη. Καλωσορίζουμε στις Βρυξέλλες τον Λευτέρη Πετρούνια. Λευτέρη, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας εδώ. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας σε μια αίθουσα γεμάτη κόσμου που περιμένει εσένα να μιλήσεις για ωραία πράγματα. Πες μας δύο λόγια για την παρουσία στις Βρυξέλλες σήμερα, 9 Μαΐου. Με αφορμή τα 20 χρόνια του Ευρωπαϊκού Σχολείου, αλλά και το ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα εδώ με πάρα πολλούς Έλληνες και Ελληνόπουλα μαθητές, είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ, να βοηθήσω τα νέα παιδιά και να τους κάνω να σκεφτούν και να οραματιστούν και να ονειρευτούν για όμορφα πράγματα εντός και εκτός αθλητισμού. Και πάντοτε είναι χαρά μου να έρχομαι σε επαφή με τους Έλληνες από την ομογένεια. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά αυτά να έχουν ένα πρότυπο στη ζωή τους μπροστά και νομίζω ελληνικό πρότυπο ιδανικό σήμερα μαζί σου. Να μας πεις δύο λόγια για το τι πρόκειται να ακούσουμε σε λίγο. Κυρίως σήμερα είναι μια παρουσίαση από ό,τι έμαθα που θα κάνουν για εμένα και μετά θα υπάρχει μια διαδραστική συζήτηση με ερωταπαντήσεις με τα παιδιά. Είμαι προετοιμασμένος για πολλές ερωτήσεις, για κέρια θέματα, για ντόπινγκ, για θέματα πώς τα καταφέρνεις με πανεπιστήμιο, με τον αθλητισμό, με όλα τα ωράρια, για τον τραυματισμό μου. Θεωρώ πως θα είναι μια ωραία συζήτηση. Να σε ρωτήσω, είμαστε το 2019 βέβαια, το 2018 πέρασε με δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είχαμε το ευρωπαϊκό στην Γλασκόβη και αμέσως μετά το παγκόσμιο στην Ντόχα, με πολύ μικρή περίοδο για σένα προετοιμασίας και με ένα δύσκολο τραυματισμό. Να μας πεις δύο λόγια για την προηγούμενη χρονιά. Η προηγούμενη χρονιά ήταν γλυκόπικρη, με ένα χειρουργείο που έπρεπε να γίνει από τον Ιανουάριο. Το τρενάραμε όσο γινότανε, μεταβίας αγωνίστηκα στο Ευρωπαϊκό τον Αύγουστο. Μετά ήταν μικρό το χρονικό διάστημα για την προετοιμασία, αλλά δεν υπήρχε προετοιμασία γιατί δεν είχα τη δυνατότητα από τους πόνους να κάνω καθόλου προπόνηση. Οπότε πήγαμε με πολύ πολύ ζόρι στο παγκόσμιο, χωρίς καμία προετοιμασία, με πολύ mental training που λέμε και... ήρθε το αποτέλεσμα. Μετά ήρθε αμέσως Παρασκευή βράδυ, ήταν ο τελικός. Δευτέρα πρωί είχα χειρουργηθεί. Εντάξει, είναι τόσο ανάμεικτα συναισθήματα μέσα σε 3-24 ώρα. Ούτε. Δεν το έχω ξαναζήσει. Και ελπίζω να μην μου ξανασυμβεί με αυτόν τον τρόπο. Το παγκόσμιο να ξανασυμβεί, αλλά να μην ξανασυμβεί το χειρουργείο. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Και τώρα κοιτάμε μπροστά πια. Να μας πεις και δύο λόγια λοιπόν για το τι έρχεται μπροστά και πώς σε βρίσκει και σωματικά αλλά και ψυχικά. Σίγουρα δεν πονάω, να ξεκινήσουμε από εκεί. Πονούσα πάρα πολύ και στην καθημερινότητά μου εκτός προπόνησης και δεν μπορούσα να χαρώ τις στιγμές μου. Οπότε αρχικά δεν πονάω, σε δεύτερη φάση δεν έχω πρόβλημα πια στον ώμο μου. Ο γιατρός που με χειρούργησε είναι κορυφαίος παγκοσμίως για ώμους και κοιτάμε μπροστά. Το παγκόσμιο της πρόκρισης που είναι και πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο είναι τον Οκτώβριο και αναμένεται από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, είμαι στον έκτο μήνα της αποκατάστασης, αναμένεται να είμαι και πιο δυνατός από πριν. Τώρα, βλέποντας όλα αυτά τα παιδιά και περιμένοντας για να αρχίσουμε, να σε ρωτήσω πώς θα μπορούσε να συμβουλεύσει έναν νέο άνθρωπο να περάσει από τον αθλητισμό στον πρώτο αθλητισμό και τι θυσίες σημαίνει αυτό. Σημαίνει πάρα πολλές θυσίες, αλλά έχεις να πάρεις πάρα πολλά πίσω καθώς θα πειθαρχήσεις το σώμα σου και το μυαλό σου και θα μπεις στο καλούπι του πρωταθλητισμού. Τον πρωταθλητισμό δεν τον επιλέγεις, σε επιλέγει. Και αυτό που θα συμβούλευα είναι όποιον τον επιλέξει να το ακολουθήσει με όλη την καρδιά, γιατί αυτό που έχει να λάβει, παρότι θυσίες που θα κάνει, γιατί θα κάνει θυσίες, δεν γίνεται αλλιώς, είναι πολύ μεγαλύτερο. Σου δώσουμε την αγάπη μας, την ευχή μας να είσαι πάντα γερός και δυνατός για να φέρνεις την Ελλάδα στο ψηλότερο βάθρο πάντα. Το εύχομαι να το συνεχίσω για άλλα 10 χρόνια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Λευτέρη.